Ο Μερτάμερος Δεύτερον, είστε πάντοτε συντονισμένοι στον Δωδόνη Super FM στους 104,3, κυρίες και κύριοι, και είναι κοντά μας για τελευταία φορά αυτή τη σεζόν, μετά από μια σεζόν πανηγυρική, αν μου επιτρέπετε, η οποία δικαίωσε πανηγυρικά το ταλέντο του και την αξία του, δικαίωσε πανηγυρικά την αιμονή του στο ψάξιμο, δικαίωσε πανηγυρικά την αναζήτηση της αλήθειας. Είναι κοντά μας, κυρίες και κύριοι, ο άνθρωπος που ενδεχομένως έκανε περισσότερη δουλειά μέσα σε αυτή τη σεζόν από όσο όλοι οι υπόλοιποι μαζί, βουτώντας τα άδυτα της ψυχής των ανθρώπων και βγάζοντας από μέσα αλήθειες που ήδη δεν θα τολμούσαν να ξεστομίσουν εάν δεν είχαν το κατάλληλο κίνητρο. Ντόν Τάση, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα αγαπητό κοινό. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε? Εντάξει, καλά είμαστε, είναι έτσι λίγο βαρύ και συγκινησιακά φορτισμένο το κλίμα, όπως καταλαβαίνεις. Πολύ λογικό. Έτσι λίγες μέρες πολύ πριν το φινάλι της σεζόν, τελευταία σου παρουσία, είχαμε και τα 19 χρόνια του Αντρέα σήμερα, καταλαβαίνεις ότι εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, δεν είμαστε. Είμαστε και λυγίζουμε τώρα, τι να λέμε. Ναι, αυτό ακριβώς είναι. Και δυστυχώς, από ό,τι βλέπουμε και από τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, υπάρχουν ελάχιστα πράγματα. Πραγματικά ελάχιστα, τα οποία μπορούν να κάνουν την ψυχούλα μας να νιώσει λίγο καλύτερα. Ακριβώς αυτό, Γιάννη. Σήμερα είμαι εδώ για την σιωπηρή πλειοψηφία. Για τους ανθρώπους που άφησαν Ιούνιο μήνα τις βόλτες τους με τα σκάφη για να σώσουν την πατρίδα, για το κίνημα «Μένουμε Ευρώπη». Μάλιστα, «Μένουμε Ευρώπη». «Μένουμε Ευρώπη». Και χαίρομαι πολύ, γιατί νομίζω ότι είχε και έτσι πολλή απορία ο κόσμος, γιατί οι «Μένουμε Ευρώπη» έχουν χλεβαστεί ιδιαιτέρως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και νομίζω ότι τους άξιζε και ήταν πέρα από δημοσιογραφικό, θα έλεγα και ανθρώπινο καθήκον, να μπορέσουμε να πλησιάσουμε αυτούς τους ανθρώπους και να δούμε τι πραγματικά κρύβουν στην ψυχούλα τους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, Γιάννη, φωτογραφίζονται στο πρόσωπο ενός συγκεκριμένου διαδηλωτή, τη φωτογραφία του οποίου είδα χθες στο πρόσωπο του Ευγενή Γεράκου με τη σαγκριά στο χέρι. Ναι. Ο οποίος Ευγενής Γεράκος, καταρχάς, εντάξει, όσοι την έχετε δει τη φωτογραφία καταλαβαίνετε τώρα για ποιον μιλάμε. Για τους υπόλοιπους, να θυμίσουμε, είναι ένας κύριος έτσι γύρω στα 60, ας το πούμε, ο οποίος με ένα κοντομάνικο και ένα τύπου iPhone στην τσεπούλα του κοντομάνικου κρατάει ένα... Εκεί που λένε οι γιατροί, μην βάζετε το κινητό σας. Μπράβο, ακριβώς, γιατί ακριβώς θα έχετε θέματα. Εκεί. Λοιπόν, ναι. Και ένα ποτήρι σαγκριά στο χέρι, το οποίο κρατάει μάλιστα με ιδιαίτερη χάρη. Έχει πάει να διαδηλώσει για το «Μένουμε Ευρώπη», μια απλή, μια καθημερινή σκηνή. Ναι. Θέλω δε να τονίσω ότι καλός φίλος παρατήρησε, και νομίζω ότι έχει δίκιο, δεν έχει μεγάλη σημασία για την υπόθεσή μας, αλλά το αναφέρω σημειολογικά, ότι θα μπορούσε να είναι ο Τζόνι Βαβούρας ο συγκεκριμένος Γεράκος, για να του δώσουμε έτσι και λίγο... Εμένα, Γιάννη, μου θύμισε, βασικά θα τον έλεγα, παιδί του Αντωνίου της 10ης εντολής και του Πουλικάκου. Ναι, εντάξει. Κατάλαβε. Και αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, για αυτούς που μας ακούνε, νομίζω τους βοηθήσαμε λίγο να σχηματίσουν μια εικόνα. Και αυτός ο διαδηλωτής, όπως έχετε καταλάβει, πλέον έχει γίνει σύμβολο της ομάδας «Μένουμε Ευρώπη» από χθες, έτσι. Δεν έχει γίνει απλώς viral. Ορίστε. Τον έχω αφήσει ήδη πάνω από το κρεβάτι. Ναι, εντάξει. Δεν ήρθες πρώτος, όπως καταλαβαίνεις. Φαντάζομαι. Το έχουν ήδη κάνει πολύ πριν από σένα και θα το κάνουν και πολύ μετά από σένα, γιατί είναι και έμπνευση για τις νέες γενιές. Λοιπόν, άρα «Μένουμε Ευρώπη». Mm-hmm. «Μένουμε Ευρώπη» αυτή η άγνωστη, ας το πούμε έτσι. «Μένουμε Ευρώπη» αυτή η λιδωρημένη. Οπότε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θέλω να ακούσουμε το ρεπορτάζ σου και τις αλήθειες των ανθρώπων του «Μένουμε Ευρώπη». Απλώς πριν ξεκινήσουμε, το μόνο που εγώ οφείλω να ρωτήσω, όπως κάνω κάθε φορά, είναι το εξής. Άγνωστε διαδηλωτή, διαπρίσιε υποστηρικτή του «Μένουμε Ευρώπη». Με τη σαγκριά στο χέρι. Ναι, εσύ. Ορκίζεσαι να πεις την αλήθεια? Ορκίζομαι. Σε ακούμε. Δεν μπορώ να αφήσω τη χώρα μου να γυρίσει 50 χρόνια πίσω σε περίπτωση που φύγουμε από την Ευρώπη. Μπορώ να βγω στο Σύνταγμα, να φωνάξω «Ελλάδα, Ευρώπη, Δημοκρατία» και μια σαγκριά στο κύριεμα την καράφλα στο φυλάκι του αγνώστου στρατιώτη. Δεν μπορώ να μη χαίρομαι που βλέπω τόσα κανάλια γύρω μου όταν κατεβαίνω στο δρόμο υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορώ να σταματήσω και εγώ την αγοραστική κίνηση στα μαγαζιά του κέντρου, αν η κρισιμότητα της κατάστασης το απαιτεί.
Δίπλα μου έχω πάντα έναν δημοσιογράφο του Μέγκα να με σιγοντάρει αποκαλώντας με σιωπηρή πλειοψηφία. Δεν μπορώ να κατεβαίνω σε πορείες με κομματικές σημαίες και πανό. Μπορώ να κατεβαίνω μόνο σε αυθόρμητα συλλαλητήρια που διαφημίζονται από τον Αντένα και να βγάζω σέλφι με τον αυθόρμητο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Ημέρες δόξας για τον αυθόρμητισμό στη χώρα μας. Δεν μπορώ να κοιμάμαι στην νοτιοανατολική Ευρώπη και να ξυπνάω νοτιοανατολικά του Καμερούν στη Ζάμπια. Μπορείς να στερηθείς ακόμα αρκετά πράγματα προκειμένου να μην μας πουν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι κακοπληρωτές και δαμπατζίδες. Οποιαδήποτε ομοιότητα με το Ζαΐρ είναι εντελώς συμπτωματική. Και αυτή, Γιάννη, ήταν η αλήθεια του κινήματος Μεν Ευρώπη. Λόγια καθαρά, λόγια στα ράτα, λόγια αντρίκια και κυρίως, θα έλεγα, λόγια ευθύνης σε μια στιγμή ευθύνης. Ακριβώς. Και αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο. Δηλαδή, μπορεί οι διαδηλωτές του Μένουμε Ευρώπη να μην γεμίζουν ταξί, που λέει ο λόγος, αλλά η ιδεολογική τους, αν θες, τοποθέτηση και η πνευματική τους καθαρότητα κατά κάποιο τρόπο σε σχέση με το στόχο της χώρας μας είναι πάρα πολύ σαφής. Καταρχήν, ναι. Είναι η μόνη σε αυτή τη χώρα που δεν είναι λαϊκιστές, Γιάννη. Είναι απλά ευσυνείδητη. Σωστά. Πολύ σωστά. Έτσι. Το θέτεις. Πολύ σωστά το θέτεις. Πεινάτε, κύριοι. Περιορίστε τα ταξίδια στο εξωτερικό. Είσαστε άνεργοι. Πηγαίνετε στη Μανολάδα να μαζέψετε φράουλες με 70 ευρώ καθαρά το μήνα. Βεβαίως. Και άμα σας διώξουνε... Μη λαϊκίζετε μέσα στα αυτιά μας. Το πιο λαϊκό που έχει πει στο αυτί μας είναι ο Βέρτης. Έτσι. Και άμα σας διώξουνε στη Μανολάδα και σας κάνουνε μανούρες, πηγαίνετε τους στα δικαστήρια και θα χάσετε. Μην ανησυχείτε. Ναι. Για δοκιμάστε. Έτσι. Έτσι. Είναι, εν πάση περιπτώσει, άνθρωποι που σε τελική ανάλυση μπορεί να μην ζητάνε, ρε παιδί μου, σύνορα στην Εκάλη και την Κηφισιά. Αλλά σου λέω ότι, εντάξει, εν πάση περιπτώσει, ξέρεις, Ευρώπη και εμείς, Ευρώπη και εσείς, ρε φίλε. Ακριβώς. Ίδια είναι η Ευρώπη μας. Ίδια είναι η Ευρώπη που ονειρευτήκαμε. Ίδια είναι η Ευρώπη η δική σου, ας πούμε, φίλε, από τον Κολονό, που το μεγαλύτερο ταξίδι που έχεις κάνει είναι μέχρι το Περιστέρι, ας πούμε, και μέχρι την Κινέτα το καλοκαίρι για διακοπές. Με μένα, ας πούμε, που έχω πάει και 12 φορές στο Παρίσι. Ακριβώς. Θέλω να πω. Η Ευρώπη, ναι, σαγώ. Όχι, αυτό θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι είναι απλά λογικά επιχειρήματα του κοσμοπολίτη απέναντι στον εσόκλειστο, ας πούμε, Έλληνα που δεν ξέρει τι του γίνεται. Είναι τα επιχειρήματα του ανθρώπου που κατεβαίνει χωρίς κομματικές σημαίες και πανό, Γιάννη, και αυτό δεν είναι τυχαίο, το τονίζουν όλα τα δελτία ειδήσεων. Βεβαίως. Ούτε... Το τονίζαν και με τους αγανακτισμένους και μάζαν και οι αγανακτισμένοι κόσμο, το τονίζουν και τώρα. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι. Γιατί, Γιάννη, αυτό το σεβάστηκε μέχρι και ολόκληρη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας που κατέληκε σύσσωμη. Mm-hmm. Και δεν ακούσαμε ούτε ένα Α και Ου και δάπνο του Φουκού. Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι ένα βήμα αυτή. Είναι σχεδόν θαύμα, θα έλεγα. Είναι κατόρθωμα, ναι, είναι πραγματικά. Επίτευγμα. Όπως επίσης, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι οι άνθρωποι του Μένουμε Ευρώπη όλος τυχαίως είχαν στο στόμα τους, κάποιοι από αυτούς, τις ίδιες σφυρίχτρες που είχαν οι διαδηλωτές που διαδήλωναν επέλ της Eldorado Gold, έτσι. Ναι, είχαν δίπλα τους και ένα δημοσιογράφο του Μέγκα. Εντάξει, αυτό συμβαίνει. Ο δημοσιογράφος είναι στο καθήκον. Δεν ξέρω αν εννοείς κάτι. Είναι μια ομοιότητα κι αυτή. Εντάξει, μια και πιάσαμε τις ομοιότητες, το λέω. Ναι. Ο οποίος δημοσιογράφος του Μέγκα δεν ξέρω αν είναι στη σκηνή. Όχι, δεν την είδα. Ναι, επειδή χθες έβλεπα Μέγκα εγώ σαν υπεύθυνος πολίτης. Έβλεπες Μέγκα όπως όλοι, ναι. Ναι. Επιχείρησε να σπάσει live τον αστυνομικό κλειό και να ανέβει στα περιστήλια της Βουλής, Γιάννη. Τι λες τώρα. Φυσικά. Και φαντάζω τώρα, αν αγανακτεί έτσι ο δημοσιογράφος του Μέγκα, τι πρέπει να κάνει ο Άρης Πορτοσάλτε, ας πούμε. Να πάρει κανένα τάγκ να ισοπεδώνει κτίρια, φαντάζομαι εγώ. Εντάξει, ο Άρης Πορτοσάλτε νομίζω μας αρκεί που δίνει το παρόν. Η παρουσία του Άρη Πορτοσάλτε εκεί πέρα είναι εγγύηση δημοκρατίας. Στην πραγματικότητα, και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο γι' αυτό. Εγώ αντιθέτως, τώρα που το λες, από την χθεσινή συγκέντρωση είδα ένα βίντεο στο οποίο είναι μια κυρία η οποία είναι γιαγιά και η οποία λέει ευθαρσώς ότι, εντάξει, εμένα τα εγγόνια μου σπουδάζουν και τα παιδιά μου είναι άνεργα, αλλά θέλω να μείνουμε Ευρώπη. Και τη ρώτησε, μας λέει, κυρία μου, είναι άνεργα τα παιδιά σας, λέει, δεν έχουν ελπίδα. Τι ακριβώς, δηλαδή, τι εννοείται? Όχι, να μείνουμε στην Ευρώπη και να είναι άνεργα. Ναι, Γιάννη, φοβάται και αυτή, μην γίνουμε Ζάμπια. Να.
Ξέρεις τι θερμοκρασίες επικρατούν στη Ζάμπια? Δεν είμαστε πολύ ωραία τώρα που είμαστε Ζαΐρ? Τώρα ναι, με τα αεράκια μας, με τα μελτεμάκια μας εννοείς, με το τι θέλουμε, 45 και 50 εδώ πέρα? Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Ούτε εγώ μπορώ να το καταλάβω. Ούτε εγώ μπορώ αφήνω το σκάφος μου και κατεβαίνω στο Σύνταγμα. Ναι. Και κόβω και την κίνηση στα μαγαζιά μου του κέντρου που με πειράζει εμένα ως άνθρωπο αυτό. Βεβαίως, αλλά το... την κίνηση. Δηλαδή το κάνω με βαριά την κάρτα στην καρδιά μου, ας πούμε. Βεβαίως, αλλά το κάνει ευρωπαϊκά. Το κάνει ευρωπαϊκά, ναι. Έχει σημασία. Ναι. Επίσης τα σκάφη έχουν ένστικτο, Γιάννη. Δεν φαντάζεσαι πόσα έχουν πάθει αυτανάπλεξη τα τελευταία χρόνια στο λιμάνι του Πειραιά. Ναι. Το νιώθουν τον ιδιοκτήτη του, να πω. Φεύγουν και με το άγχος. Μήπως πάρει και φωτιά, μωρέ, το σκάφος τώρα με βλέπεις αναχωρημένο που θα φύγω από την Ευρώπη. Ναι, έτσι. Κατάλαβε. Είναι σαν τα σκυλιά είναι τα σκάφη των Τάσιμων. Ακριβώς, ακριβώς. Σαν τα σκυλιά ένα πράγμα. Ναι. Και σε τελική ανάλυση, ήθελα να πω το εξής, γιατί έχω δει πολύ, πολύ χλέβη και πολύ κοροϊδία εναντίον του μένουμε Ευρώπη. Για τον Άδωνη που έβγαζε τέλος πάντων φωτογραφίες και τον Μιλτιάδη Βαβριτσιώτη. Ναι. Τον Κούλιτο Μητσοτάκη που έβγαλε φωτογραφία με κάποιον που είχε ντυθεί Κούλης Μητσοτάκης αλλά στο νεότερο. Ναι, ναι, ναι. Και διάφορα τέτοια πράγματα. Εγώ θέλω απλά να πω το εξής. Για όλους εσάς τους αντιευρωπαϊστές, τους δεν μένουμε Ευρώπη, να σας πω έτσι, όλους εσάς που χλεβάζετε και που γελάτε υποτίθεται με τους ανθρώπους που κατέβηκαν να διαδηλώσουν για να μείνουμε στην Ευρώπη, το ότι εκεί ήταν ο επίτιμος δεν σας χτύπησε κανένα καμπανάκι? Δεν σας φοβίζει? Δηλαδή σήμερα βγήκατε κανονικά από το σπίτι σας και περάσατε το δρόμο απέναντι χωρίς να πολυκοιτάξετε, ας πούμε? Αρχίσατε το μεσημεριανό σας χωρίς να κάνετε το σταυρό σας 6-7 φορές? Δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά μερικές φορές δεν καταλαβαίνω πώς έχουν περάσει τόσες πολλές δεκαετίες που τόσοι πολλοί και διαφορετικοί άνθρωποι το έχουν πει με χιλιάδες τρόπους, αλλά ο Έλληνας δεν εννοεί να καταλάβει ότι είναι αυτή ακριβώς η ράτσα που δεν θυμάται την ιστορία του. Δεν θυμάται την ιστορία του και αυτή λοιπόν είναι καταδικασμένη να επαναλαμβάνεται. Δεν θυμάται. Το ξεχνάει τον επίτιμο Έλληνας. Ξεχνάει ο Έλληνας τι εστί επίτιμος. Ναι. Και αυτό δεν είναι καλό. Γι' αυτό και επίτιμος, Γιάννη, παραμένει ζωντανός για να θυμίζει στον Έλληνα τι είναι επίτιμος. Ακριβώς. Ακριβώς. Το λες πολύ. Γι' αυτό και ο Χάρος κάνει τα στραβά μάτια τόσα χρόνια. Για να θυμίζει στον Έλληνα τι είναι επίτιμος. Έτσι. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Okay. Έτσι ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση ένα νέο κίνημα αναδύεται. Σε κάθε περίπτωση χαίρομαι που είμαστε επιτέλους για μια φορά ως χώρα μακριά από διχασμούς, γιατί είχαμε γενικώς μπουκώσει στους διχασμούς. Θέλω να πιστεύω ότι η φρεσκάδα, η νεανικότητα, η καινοτομία, αν θες, η πνευματική και όλη αυτή η τρομερά θετική ενέργεια που φέρνουν οι άνθρωποι του μένουμε Ευρώπη, σιγά σιγά θα συνεπάρει και όλη την υπόλοιπη ελληνική κοινωνία. Γιατί σε τελική ανάλυση κάποιοι λένε ότι, επειδή μου, οι Έλληνες είναι ραγιάδες και θέλουν πάντα κάποιον αρχηγό και θέλουν πάντα κάποιον να τους δείχνει τον δρόμο. Να λοιπόν! Σας τον δείξαν τον δρόμο! Να τι λοιπόν! Οι Έλληνες κατά βάση είναι σιωπηρή πλειοψηφία. Βεβαίως και είναι σιωπηρή πλειοψηφία. Ναι. Βεβαίως και είναι σιωπηρή πλειοψηφία. Απλώς ότι τώρα, ότι αν χρειαστεί, με τη βοήθεια του Μέγκα, με τη βοήθεια του Sky, με τη βοήθεια του Γιώργη του Κούρου από τον Αντένα, ναι, και άλλων καλών συναδέλφων, εάν χρειαστεί, ο Θεός να τον έχει καλά βεβαίως, αλλά θέλω να πω ότι αν χρειαστεί, αν υπάρχει δηλαδή πραγματικό διακύβευμα για το αν θα μείνουμε στην Ευρώπη, θα γίνει το κάλεσμα, τον Τάση, να είσαι βέβαιος, το κάλεσμα το πραγματικό θα γίνει, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι σε εγρήγορση, θέλω να το ξέρεις, ναι, είναι σε εγρήγορση, παρακολουθούν από κοντά και αν χρειαστεί να γίνει ευρωπαϊκό κάλεσμα των Ελλήνων, δηλαδή να γίνει το μένουμε Ευρώπη από μια μεγάλη παρέα, μια τεράστια αγκαλιά, αν μου επιτρέπεις, θα γίνει. Ναι. Εάν χρειαστεί, θα γίνει. Εάν χρειαστεί, Γιάννη, η σιωπηρή πλειοψηφία θα πάψει να είναι σιωπηρή και θα βάλει τις φωνές. Ακριβώς. Και θα τρέχουμε να κλείσουμε τα αυτιά μας, ας πούμε, να σωθούμε από τα ηχοκύματα. Δεν θα τρέχουμε. Όταν η βροντερή πλειοψηφία, Ντόν Τάση μου, ανοίξει το στόμα και πιάσει τις ντουντούκες
και φωνάξει και ζητήσει και απαιτήσει τα αυτονόητα, όλοι οι υπόλοιποι θα κρυφτούν στα λαγούμια τους. Αυτό θέλω να πιστεύω κι εγώ. Είναι πιθανώς θέμα ημερών, είναι θέμα ημερών, είναι θέμα μηνών. Το θέμα είναι ότι αυτή η ιστορία ξεκίνησε. Και αυτή η παπάντζα των προηγούμενων ημερών τελείωσε. Η ιστορία τελείωσε αυτή. Το μένουμε Ευρώπη είναι αδιαπραγμάτευτο. Το μένουμε Ευρώπη δεν μπαίνει. Κατάφεραν να κερδίσουν να φέρουν μαζί τους και τον Αλέξη Τσίπρα, Γιάννη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι δείχνει. Βεβαίως. Να ακούει το λαό του. Βεβαίως. Βεβαίως. Ναι. Έτσι δείχνει. Και δείχνει ότι, και αποδεικνύει κιόλας ότι τελικά, σε τελική ανάλυση, αν αφήσουμε έξω όλα τα επιμέρους, ποια είναι διάολη η μοναδική μας κόκκινη γραμμή, αν όχι το μένουμε Ευρώπη του Άδωνη, του Μιλτιάδη, του Κούλη, του Επίτιμου. Αν υπάρχει μία κόκκινη γραμμή, είναι αυτή. Όλες οι υπόλοιπες, κάτι συντάξεις τώρα, κάτι τέτοιες κουταβάρες σβήνουν. Αυτά. Κόκκινες γραμμές, όχι. Έτσι. Έρχονται και παρέρχονται αυτά. Αυτά έρχονται και παρέρχονται. Στη ζωή. Η ζωή κάνει κύκλους με αυτά. Εντάξει, τι μια μέρα έχεις μισθό, την άλλη δεν έχεις. Εντάξει, δεν έγινε τίποτα. Γυρίζει η ζωή. Ακριβώς. Γυρίζει η ζωή. Σιγά. Είναι αυτό που λες. Τη μια στιγμή αφού τα... ο λαός μας θα έχει βγάλει αυτόν τον τάση που λέει τη μια στιγμή είσαι, την άλλη δεν είσαι. Λοιπόν, τώρα τι κάθομαι να συζητάμε. Για τους μισθούς και τις συντάξεις είναι η κουβέντα ή για το αν θα μείνουμε στην Ευρώπη. Για όνομα δηλαδή πια. Ας μαζέψουμε λίγο το μυαλό μας μέσα στο κεφάλι μας καμιά φορά. Μακάρι Γιάννη. Τι να πω. Μακάρι να συμβεί αυτό κάποτε. Πραγματικά. Ο Ντόν Τάση, δεν... τι να πω, σε χιλιοευχαριστώ για μία ακόμη φορά. Σε χιλιοευχαριστώ για όλη τη σεζόν. Ξέρω ότι έχεις ρίξει πολύ τρέξιμο. Ξέρω ότι έχεις και εσύ πονέσει, γιατί και εσύ άνθρωπος είσαι και ο δικός σου συναισθηματικός κόσμος ταράζεται από όλη αυτή την προσπάθεια να βγάλεις την αλήθεια μέσα από τόσο κόσμο. Αλλά θέλω να πω ότι έδρεψες, θέλω να πιστεύω, όλη τη χρονιά τους καρπούς των κόπων σου, και οι καρποί των κόπων σου είναι γλυκείς, είναι καλοφάγωτοι και μας ακολουθούν και πέρα από την ομερτά, θέλω να πιστεύω. Μπαίνουν μέσα στην ψυχούλα μας. Αυτό θέλω να πιστεύω κι εγώ, Γιάννη, και από τη στιγμή που, όπως αποδείχθηκε, μας αναπαράγει και ο Κυριάκος Θωμαΐδης. Ναι. Δεν έχουμε παρά να σκύψουμε το κεφάλι και να συνεχίσουμε σκληρά τη δουλειά μας. Και να δουλέψουμε ακόμα σκληρότερα, θα έλεγα. Ακριβώς. Μήπως κάποτε, κιόλας ξέρω εγώ, αξιωθεί, μας αξιώσει ο Θεός να μας δούμε και στο Sport Dog. Μακάρι, μακάρι. Αυτό θα έλεγα. Ντόν Τάση, χίλια ευχαριστώ. Από μένα και από όλους τους ανθρώπους που ακούνε και θέλουν να σου σφίξουν το χέρι, και δάκρυα τρέχουν από τα μάτια τους αυτή τη στιγμή για όλα όσα μας πρόσφερες αυτή τη φετινή σεζόν. Ναι, ευχαριστώ και εγώ. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Και πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Αυτό το να πιστεύω κι εγώ. Να είσαι καλά, Ντόν Τάση. Καλό μεσημέρι. Σας χαιρετώ. Γεια χαρά.